Καλησπέρα, καλοί μου φίλοι. Και πάλι σταθεροί στο ραντεβού μας για να σχολιάσουμε την επικαιρότητα μαζί με τον κύριο Παλετσάκη. Και η επικαιρότητα έχει πάρα πολλά σήμερα, τα οποία συνδυάζονται ακριβώς με το βασικό θέμα της εκπομπής μας, που είναι ο σχολιασμός και η ερμηνεία, η παρουσίαση θα λέγαμε, των λεγόμενων ως πρωτόκολλα των σοφών της Ιών. Λοιπόν, πώς επιβεβαιώνονται σήμερα λοιπόν τα πρωτόκολλα, φανερώνονται από το πρόσφατο λόγου χάρη νομοσχέδιο του Υπουργού Δικαιοσύνης του κυρίου Παρασκευόπουλου, όπου θέλει και επιδιώκει να επιβάλλει στον ελληνικό λαό την ανομαλία. Το νομοσχέδιο αυτό λοιπόν προσπαθεί να επιβάλλει την ανομαλία στον ελληνικό λαό πώς? Νομιμοποιώντας την ψυχασθένεια, την ομοφιλοφιλία, όπως έχει επικρατήσει να τη λένε. Η ομοφιλοφιλία είναι λέξη η οποία είναι πιο πρόσφατη. Υπάρχουν άλλες λέξεις στο ελληνικό λεξιλόγιο που ήταν παλιές και χαρακτήριζαν την πράξη. Είναι η λέξη κυνεδισμός, για να μην πούμε τα χειρότερα, ραφανόπροκτη, και που αναφέρονται στην ομοθεσία της αρχαίας Αθήνας και πώς αντιμετώπιζαν όλους αυτούς τους ανώμαλους. Με κατεπιταγή λοιπόν του Ευρωπαϊκού Συντάγματος ή του γνωστού ως συνθήκη πλέον της Λισαβόνας, ο κύριος Παρασκευόπουλος και η άθεη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν προτεραιότητα και υποχρέωσή τους, μετά από 2-3 μήνες σχεδόν στην εξουσία, στην κυβέρνηση, στα ηνία της χώρας, να προωθήσουν, λέτε και όλα τα άλλα τα προβλήματα τα έχουν λύσει, να προωθήσουν κατ' επιταγή, όπως είπαμε, των εκφραστών του μυστηρίου της ανομίας που κρύβονται πίσω από τη συνθήκη της Λισαβόνας και το Ευρωσύνταγμα, να προωθήσουν νομοσχέδια που επιβάλλουν την ψυχασθένεια ως νόμο μέσα από το λεγόμενο σύμφωνο συμβίωσης. Και μάλιστα να κάνουν και συζητήσεις στην τηλεόραση επί συζητήσεων για το πώς έπρεπε αυτό να έχει γίνει και το πώς πρέπει και οι ανώμαλοι αυτοί να υιοθετούν και παιδιά. Νομίζω ότι και η Εκκλησία αντέδρασε, μέσα σε εισαγωγικά αντέδρασε, και θα σας πω γιατί. Γιατί εάν για παράδειγμα η κυβέρνηση, η άθεη κυβέρνηση Τσίπρα είχε βγάλει νόμο με τον οποίο άρπαζε τα 1400 ακίνητα της Εκκλησίας, της Ιεράς Συνόδου που ανήκουν στην Εκκυό, και την περιουσία την σε κτήματα, τότε πιστεύω ότι θα είχε η Εκκλησία βγάλει τους πιστούς. Οι ιερείς και οι πιστοί θα είχαν βγει στους δρόμους και θα κατέκλυσαν κάθε πόλη διαμαρτυρίες. Αυτό έπρεπε να κάνουν και τώρα. Γιατί το θέμα αυτό είναι κατεξοχήν πνευματικό, έχει να κάνει με την φοβερή αλλίωση της χριστιανικής πίστης, και όχι μόνο αλλίωση, γιατί σύμφωνα με την έκθεση της Λούνατσεκ που έχουν υπογράψει οι Έλληνες ευρωβουλευτές και θα έρθει ως συνέχεια του συμφώνου συμβίωσης, η ομοφιλοφιλία, ο κυνεδισμός θα διδάσκεται, ως θα αποτελεί διδακτική ύλη από τα νηπιαγωγεία μέχρι και τα πανεπιστήμια. Όπερ σημαίνει ότι τα παιδιά μας θα γαλουχούνται στην ανομαλία. Για φανταστείτε λοιπόν, εγώ θα σας θέσω ένα απλό ερώτημα. Φανταστείτε λοιπόν να βλέπατε έναν άνθρωπο να προσπαθεί να πιει νερό από το αυτί του. Τι θα λέγατε? Ότι αυτός τρελάθηκε. Το νερό δεν το πίνει ο άνθρωπος από το αυτί. Το ίδιο συμβαίνει και με αυτούς τους ανώμαλους. Λοιπόν, να μην πω τίποτε περισσότερο, εύχομαι η Εκκλησία να αντιδράσει, όπως πρέπει. Και πώς θα πρέπει? Μια πρώτη αντίδραση, κατ' εμέ, πρόχειρα έτσι σκεφτόμενος, έχουν ως όπλο τον αφορισμό. Να αφορήσουν όλους αυτούς που θα ψηφίσουν τον νόμο. Να τους απαγορέψουν να μπουν ξανά σε εκκλησίες. Ένα μέτρο. Το δεύτερο μέτρο που θα μπορούσαν να κάνουν για ενημέρωση του κόσμου. Θα μπορούσαν λοιπόν να κάνουν, να αποφασίσουν να χτυπάνε μία ώρα την ημέρα όλες οι καμπάνες σε όλες τις εκκλησίες σε όλη την Ελλάδα. Ο κόσμος θα έλεγε γιατί πενθεί η Εκκλησία, και εκεί θα υπήρχε η ενημέρωση ότι απειλείται ο οικογενειακός θεσμός, απειλούνται τα παιδιά μας, και γι' αυτό πενθεί η Εκκλησία, για την κατάτια της κοινωνίας μας, για την κατάτια των πολιτικών μας, των πολιτικών αυτών αρλεκίνων που δυστυχώς καυχόνται ότι προσπαθούν τη χώρα να τη φέρουν σε ανάπτυξη. Στην υποανάπτυξη, στην ανομαλία και στην ψυχασθένεια μας οδηγούν. Ένα, θέλουν να μεταβάλουν τη χώρα μας σε ένα τεράστιο ίδρυμα όπως είναι το Δαφνί.
Αυτό επιδιώκουμε τέτοιους νόμους που προωθούν. Αλλά αρκετά είπα, ας μπούμε λοιπόν στο θέμα μας, ας δώσω το λόγο στον κύριο Παλετσάκη να μας πει πού ακριβώς είχαμε μείνει και να συνεχίσουμε πάνω στην ερμηνεία των πρωτοκόλων. Ναι κύριε Μακρύ, αλλά θα ήθελα πριν μπούμε στα πρωτόκολλα να συμπληρώσω πάνω σε αυτά που λέτε και να επισημάνω το εξής πράγμα, ότι αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα δεν είναι κεραυνός εν ευθρία, είναι πράγματα τα οποία γνωρίζαμε ότι θα συμβούν και δεν ευθύνεται, θα μου επιτρέψετε να πω, ο Υπουργός Δικαιοσύνης καθ' αυτός. Αυτός είναι βέβαια τώρα ο αυτουργός που προωθεί το νομοσχέδιο, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι αυτός που φταίει για την κατάντια στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα και γι' αυτό το νομοθέτημα θα περάσει. Φταίει ότι η Ελλάδα προηγουμένως υπέγραψε δια του κυρίου Καραμαλή που θα επανίδρυε την Ελλάδα το Σύνταγμα της Λισαβόνας, δηλαδή το λεγόμενο Ευρωσύνταγμα, το οποίο υποχρεώνει τα κράτη-μέλη να κάνουν αυτό το οποίο η Ελλάδα δεν έκανε επί τόσο καιρό και όχι μόνο έγινε νόμος του κράτους η νομιμοποίηση των ανώμαλων αυτών ανθρώπων, αλλά επιπλέον έχουμε πληρώσει και πρόστιμα γιατί αργήσαμε να το κάνουμε. Δηλαδή, από τα λεφτά που πληρώνετε εσείς και εγώ και όλοι οι φορολογούμενοι, πληρώσαμε πρόστιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί καθυστερήσαμε να το κάνουμε. Και τώρα, αν το κάνει, είναι για να μην πέσουν νέα πρόστιμα. Όχι αυτό, κύριε Παλετσάκη, να πούμε και στους τηλεθεατές μας ότι μετά από αυτό ακολουθεί η νομιμοποίηση των κτηνοβατών και των παιδεραστών. Ήδη η κτηνοβασία έχει νομιμοποιηθεί στη Γερμανία, στην Ολλανδία, στην Νορβηγία και στη Δανία. Λοιπόν, είναι μέσα στη συνθήκη της Λισαβόνας όλο αυτό το πλαίσιο. Ο νέος γενετήσιος δήθεν, ο διαφορετικός γενετήσιος προσανατολισμός του ανθρώπου και θα έρθουν και στη χώρα μας πολύ γρήγορα. Απλώς τα φέρνουν ένα προς ένα για να μην υπάρξει αντίδραση και επανάσταση. Ναι, εννοείται κύριε Μακρύ, κοιτάξτε, για να ανεβεί κανείς μια μεγάλη απόσταση, δεν πάει από το πρώτο σκαλί στο 25ο, πάει στο δεύτερο, στο τρίτο. Επομένως, εδώ γίνονται πλέον όπως τα σκαλοπάτια στη σκάλα γίνονται στάγδιν. Σταγόνα, σταγόνα θα γεμίσει το ποτήρι της ανομίας, της αθείας στην Ελλάδα. Είχε προηγηθεί η έκθεση Λούνα Τσεκ που είπατε, που την υπέγραψε ο κύριος Κουμουτσάκος και όλη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, όλοι οι ευρωβουλευτές. Και βραβεύτηκε ο κύριος Κουμουτσάκος για να είναι υποψήφιος περιφερειάρχης. Ναι. Λοιπόν, είχαν ψηφίσει μέσα εκεί το περιεχόμενο αυτής της εισήγησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση που ισχύει πλέον και στην Ελλάδα, ότι καταργούνται, και αυτό να το μάθετε στα σχολικά βιβλία και στην καθομιλουμένη, οι λέξεις γονείς, πατέρας, μητέρα και αντικαθίσταται από τις λέξεις γονέας Α, γονέας Β, γιατί σε λίγο θα έχουμε ομόφυλες οικογένειες ανδρών και γυναικών. Και όχι μόνο οικογένειες, περιλαμβάνουν και να είναι και τρεις μαζί και τέσσερις. Ναι, λοιπόν, θα τα έχουμε και αυτά. Δηλαδή, οι γονείς μπορεί να είναι γονείς. Εν πάση περιπτώσει, οι συμβιούντες να είναι και μάλιστα, δύο και τρεις και τέσσερις. Και μάλιστα, κύριε Παλετσάκη, προχθές συζητούσαμε και ένα θέμα, μια ανακοίνωση που υπήρχε, ένα ρεπορτάζ, το ανακαλύψαμε στο ίντερνετ και γίνεται δυστυχώς στην Ελλάδα. Ένας πατέρας, ο οποίος χώρισε τη γυναίκα του, δημιούργησε σχέση με την κόρη του, τεκνοποίησε με την κόρη του και ήταν στα δικαστήρια για να αναγνωρίσει το δικαστήριο, το ελληνικό δικαστήριο, δεν έγινε αυτό κάπου έξω. Τον πατέρα και παππού. Τον πατέρα και παππού και να αναγνωρίσει την κόρη του που είχαν με το παιδί του. Μάλιστα. Δηλαδή φτάσαμε πλέον σε μια κοινωνία που κάτι πρέπει να κάνουμε, δεν μπορεί να μένουμε αδρανείς. Δεν μπορεί να τα βλέπουμε αυτά και να σιωπάμε και να λέμε αυτά είναι ναι, για το διπλανό. Κοιτάξτε, και έχουν καταφέρει να επιβάλλουν τη σιωπή δια του τρόμου και του φόβου, περνώντας νόμους όπου εάν κάποιος μιλήσει Εγώ διώκεται, θα το θεωρούσα τιμή να με φυλακίσουν. Να διώκεται ποινικός. Αλλά η ανομαλία και η διαστροφή δεν πάβει να είναι ανομαλία και διαστροφή. Χθες επειδή κάποιοι δεν θέλουν να την ονομάζουν ανομαλία και διαστροφή. Άκουγα μια συζήτηση στην ΕΡΤ και έλεγε ο άλλος ότι η Εκκλησία έχει τους νόμους της. Εκκλησιαστικός παράγων. Ναι. Στέλεχος και σύμβουλος του προηγούμενου προκαθημένου. Ναι. Και έλεγε η Εκκλησία έχει τους νόμους τους και εμείς δεν επιβάλλουμε τους νόμους τους. Όπως θέλει, ας πορευτεί ο καθένας. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Θα αφήσουμε τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών που λέει το Σύνταγμα ότι πρέπει να αποκτήσουν θρησκευτική συνείδηση, να είναι χριστιανικοί, να τα αφήσουμε στα χέρια των ανώμων και των κάθε λογής ανωμάλων? Αυτό σημαίνει ελευθερία? Δηλαδή, τα έχουν παρεξηγήσει τα πράγματα. Λοιπόν. Ακόμη και εκκλησιαστικοί παράγοντες.
Βγαίνει ο Φίλης και λέει: είναι φωτισμένοι οι ιεράρχες που καταλαβαίνουν ότι το μάθημα των θρησκευτικών είναι αναχρονιστικό. Ναι. Και πρέπει, λέει, να το εξυγχρονίσουμε. Ποιος, βρε, εσύ δεν εξυγχρόνισες τον εαυτό σου, Κιλαρά, να μην πω τίποτα, τίποτα άλλο για τον ευτραφή. Γιάννη, σε φτάνουμε μέχρι εδώ. Απλώς θέλω να προσθέσω και να πω το εξής. Επειδή έχουμε πει κατά κόρον και θα το επαναλάβουμε, αλλά και θα εξειδικεύσουμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα, λέμε ότι όλα αυτά τα οποία γίνονται έχουν ένα στόχο και αυτό πρέπει να το καταλάβουν οι Έλληνες που θέλουν να είναι και χριστιανοί. Ο στόχος λέγεται Ιησούς Χριστός. Μα θα μου πείτε τώρα τι σχέση έχει ο νόμος αυτός με τον Χριστό? Βεβαίως έχει, διότι ο Ιησούς Χριστός, εκτός από ένα ιστορικό πρόσωπο, είναι και η διδασκαλία. Ιησούς Χριστός είναι η αλήθεια, είναι ο ενσαρκωμένος λόγος του Θεού. Κάθε τι λοιπόν το οποίο νομοθετείτε, θεσμοποιείτε στην αντίχριστη, στην άθεη Ευρώπη, είναι μία σύγκρουση με το λόγο του Θεού. Δηλαδή οι νόμοι, τα διατάγματα, οι οδηγίες, όλα αυτά τα οποία περνούν, όπως αυτός ο νόμος τώρα για τους ανώμαλους, είναι μία αντίθεση, μία απόρριψη του Λόγου του Θεού, με σκοπό έναν, να βγάλουν από τη μέση τον Χριστό, όπως λέει στη Β' Θεσσαλονικής ο Παύλος, γιατί μόνο όταν βγει από τη μέση ο Χριστός, τότε θα ανοίξει ο δρόμος για να εμφανιστεί ο Αντίχριστος. Λοιπόν, αυτά που γίνονται όλα δεν είναι τυχαία και ο νόμος αυτός δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα βήμα εναντίον του Ιησού Χριστού και της διδασκαλίας του. Ένα ακόμη βήμα, θα λέγαμε. Ένα ακόμη βήμα, γιατί βέβαια θα επακολουθήσουν πολλά. Έπεται, όπως είπε και ο κύριος Μακρύς, η αναγνώριση των κτηνοβατών, των αιμομικτών, των νεκρόφιλων και όλων αυτών των ανώμαλων και διεστραμμένων ανθρώπων, οι οποίοι θέλουν να επιβάλλουν και σε εμάς το ότι δεν είναι ανομαλία, αλλά είναι μία απλή επιλογή. Για μας δεν είναι επιλογή. Εκείνο δε το οποίο θέλω να σημειώσω... Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί θεωρούν τρελό αυτόν που προσπαθεί να φάει τη μύτη και τον κλείνουν στο ψυχιατρίο. Ναι. Και δεν θεωρούν τρελό αυτόν που κάνει αυτή την πράξη. Ναι, όπως μέχρι το 1987, όπως λέει μια έκθεση μιας φοβερής γιατρού εδώ στην Αθήνα, η οποία έχει κάνει μια έκθεση πάνω για την ψυχασθένεια της ανομαλίας, την ομοφιλοφιλία, και την έχουν παραμερίσει. Λοιπόν, μέχρι το 1987 όλοι θεωρούσαν και εκλάμβαναν αυτό που λένε σήμερα γενετήσιο διαφορετικό, γενετήσιο προσανατολισμό, ως ψυχασθένεια. 2.000 χρόνια δηλαδή όλο αυτό το θέμα ήταν ψυχασθένεια. Και σήμερα έρχεται από το 1987 εδώ και 20 χρόνια η ψυχασθένεια να γίνει νόμος του κράτους και να επιβληθεί. Δεν έφυγε η ψυχασθένεια, δεν γιατρεύτηκε, επιβάλλεται πλέον σε ψυχασθενείς. Και ξέρετε, καλοί μου άνθρωποι, γιατί το κάνουν αυτό? Ξέρετε ποιος είναι ο λόγος? Θεωρούν όχι μόνο ότι έτσι φεύγει ο Χριστός και ο Ευαγγελικός Λόγος, όπως λέει και στο 11ο πρωτόκολλο, αλλά ταυτόχρονα επιδιώκουν μέσω της διαφορετικής του διαφορετικού γενετήσιου προσανατολισμού τη μείωση του πληθυσμού της γης. Και θα ξέρετε και κάτι άλλο. Θυμήστε το, δεν είμαι προφήτης, απλώς σας το λέω να το σημειώσετε και κρατήστε το. Θα δείτε λοιπόν σε πολύ λίγα χρόνια να διαφημίζεται η στήρωση των μικρών κοριτσιών. Και ξέρετε πώς θα διαφημίζετε? Κάντε ελεύθερα έρωτα στα κορίτσια, μην φοβάστε τίποτε, ζήστε τη ζωή σας και θα τα στηρώνουν όπως στηρώνουν τα σκυλιά. Κύριε, αυτά έχουν γίνει τα πειράματα και θα έρθουν και στη χώρα μας πολύ γρήγορα. Θα το δείτε. Να παρέμω και να συμπληρώσω κάτι το οποίο διαφεύγει από πολλούς, δεν μπορούν ούτε καν να το εκτιμήσουν. Η νομιμοποίηση κατά αυτόν τον τρόπο της ανομαλίας, δηλαδή των ομοφιλόφιλων σχέσεων, έχει και ένα άλλο σκοπό, ο οποίος δεν φαίνεται, αλλά ήδη έχει αρχίσει πλέον να γίνεται αισθητός, και ακούστε τον ποιος είναι. Δεν είναι μόνο η μείωση των ευρωπαϊκών χριστιανικών πληθυσμών, αλλά είναι και η αύξηση της ροής των ομοφιλόφιλων λαθρομεταναστών. Γιατί προσέξτε τι γίνεται. Σε ποιες χώρες προωθείται όλη αυτή η νομοθεσία υπέρ των ομοφιλοφίλων?
αποκλειστικά και μόνο στις χριστιανικές. Σε καμία άλλη χώρα του κόσμου, μη χριστιανική, βουδιστική, ινδουιστική, ισλαμική και ό,τι θέλετε, ιουδαϊκή, δεν προωθούνται τέτοιοι νόμοι. Οι νόμοι αυτοί προωθούνται και επιβάλλονται μόνο σε κράτη των οποίων ο πληθυσμός και οι κοινωνίες είναι χριστιανικές. Ο σκοπός είναι λοιπόν όλα τα πλήθη των παγανιστών και των ισλαμιστών που υπάρχουν εκτός Ευρώπης να συρρεύσουν στην Ευρώπη και να ανακατευθούν με τον πολτό, τον πολυπολιτισμικό τον οποίο θέλουν να επιβάλλουν και να περάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και έρχονται όλοι κυρίως του Ισλάμ, προσέξτε το αυτό, οι λαθρομετανάστες ομοφιλόφιλοι και οι ποινικώς διωκόμενοι στις χώρες τους έρχονται στην Ευρώπη. Δεν είναι ο πόλεμος αυτός ο οποίος τους διώχνει, όπως νομίζουν μερικοί ουμανιστές, έτσι, τρυφερές καρδιές. Δεν είναι. Είναι η Σαρία. Είναι ο Ισλαμικός νόμος ο οποίος υπάρχει και ο οποίος, επειδή έχει τη βάση του στην Παλαιά Διαθήκη, όπως και ο Χριστιανισμός, και ερμηνεύει κατά γράμμα αυτά τα οποία γράφει η Παλαιά Διαθήκη, εκεί οι ομοφιλόφιλοι εκτελούνται, τους πετάνε από τις ταράτσες, τους αποκεφαλίζουν, τους εκτελούν δημοσίως, όπως Σαουδική Αραβία και σε άλλα μέρη. Και επομένως, ενώ λογικόν θα ήταν, εάν θέλανε να αποφύγουν τον πόλεμο αυτοί στη Συρία, οι Ισλαμιστές, να πάνε σε διπλανά κράτη που υπάρχει ησυχία, ηρεμία, να πάνε σε Σαουδική Αραβία. Αλλά δεν θέλουν να αποφύγουν τον πόλεμο και τις ερημώσεις των πόλεων και τους βομβαρδισμούς. Θέλουν να αποφύγουν την προσωπική τους ευθύνη που έχουν και που ξέρουν ότι αν τους φιάσουν τους ομοφιλόφιλους θα τους εκτελέσουν. Όχι ο ISIS, δηλαδή το Χαλιφάτο, οποιοδήποτε. Έρχονται λοιπόν στην Ευρώπη που τους περιμένουν με ανοιχτά χέρια να τους περιποιηθούν όλοι αυτοί οι Ισλαμιστές ομοφιλόφιλοι και οι ποινικώς διωκόμενοι, για να γλιτώσουν οι μεν και οι δε βέβαια τις θανατικές βαριές και βαριές ποινές που προβλέπονται, γιατί στην Ελλάδα η ομοφιλοφιλία προστατεύεται, αναδεικνύεται. Αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό. Τώρα, ο αντιομοφιλοφιλικός λόγος μας σε αυτή την εκπομπή δεν θα πρέπει να εκλειφθεί ως λόγος που εκφράζει μίσος ή καθιστά αυτούς τους ανθρώπους εχθρούς απέναντί μας. Κανέναν ψυχασθενή δεν τον μισεί ο χριστιανός. Ο λόγος ο δικός μας είναι λόγος χριστιανικός, είναι λόγος ο οποίος συνιστά σε αυτούς οι οποίοι ακούν και βλέπουν την εκπομπή, ότι για αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να αισθανόμαστε όχι μίσος ή απέχθεια, αλλά μόνο ίκτο. Και θα πρέπει να προφυλάξουμε την κοινωνία και τα παιδιά μας από αυτό που εμείς οι χριστιανοί θεωρούμε μολυσματικό, είναι βδέλυγμα. Η πράξη αυτή αποτελεί βδέλυγμα. Οι άνθρωποι αυτοί είναι προς ίκτον, διότι δεν γνωρίζουν τι κάνουν. Αυτό ήθελα να επισημάνω για να μην θεωρηθεί ότι η εκπομπή μας είναι εκπομπή η οποία προσπαθεί να δημιουργήσει έχθρα εναντίον αυτών των ανθρώπων. Όχι, αυτοί πρέπει να αντιμετωπίζονται με ίκτο. Με ίκτο και κανέναν ψυχασθενή ο χριστιανός, και αυτή είναι ψυχασθενή κατά εμάς, κανέναν ψυχασθενή δεν τον αντιμετωπίζει εχθρικά. Ίσα ίσα που τον περιθάλπτουμε, τον λυπούμαστε και τον βοηθούμε έτσι ώστε να αντιμετωπίσει την ψυχασθένειά του και να λύσει το πρόβλημά του, να επανέλθει. Γιατί πέρα από όλα τα άλλα, να πρέπει να ξέρουμε ότι η ομοφιλοφιλία, ο κινεδισμός, είναι ένα φοβερό, φοβερότατο δαιμόνιο, το οποίο μπορεί με εξορκισμούς και με τη θεραπεία της Εκκλησίας να απομακρυνθεί και να αποφευχθεί, να λυτρωθεί ο άνθρωπος μέσα από τις ευχές και μέσα από την ευαγγελική, την επαναφορά στην ευαγγελική ζωή. Κύριε Μακρύ, να πω, γιατί έχει σημασία να το πούμε και αυτό, ότι το γεγονός ότι η ομοφιλοφιλία αποτελεί δαιμόνιον δεν το λέει μόνο η χριστιανική θρησκεία, αλλά το διδάσκει και το ίδιο το Κοράνι. Έχει σημασία αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Δεν είμαστε μόνο εμείς που το λέμε. Η Παλαιά Διαθήκη αυτό λέει, και η Καινή Διαθήκη δική μας, από την οποία έχει πάρει ο προφήτης ο Μωάμεθ και έχει γράψει και αντιγράψει όλα αυτά, το ίδιο πράγμα. Πρόκειται δηλαδή περί μιας ασθενείας στην οποία έχουν περιπέσει οι άνθρωποι αυτοί, λόγω του ότι είναι εχμάλωτοι πνευμάτων ασθενείας, γιατί και υπάρχουν και τα πνεύματα ασθενείας. Ναι. Και να πούμε και κάτι άλλο, κύριε Παλαιτσάκη. Όταν ο τότε Υπουργός Δικαιοσύνης, ο κύριος Χατζηγάκης,
και μετέπειτα Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης επί Νέας Δημοκρατίας, προώθησε το σύμφωνο συμβίωσης για ετερόφυλα, για να προετοιμάσει το έδαφος για τα ομόφυλα, γιατί απλώς είναι μια επέκταση. Την ημέρα λοιπόν που το ψήφισε, εντελώς τυχαία, το τυχαία μέσα σε εισαγωγικά, ο πιο έμπιστος και ο πιο αγαπημένος άνθρωπός του υπέστη ένα τύχημα, ένα δυστύχημα στην περιοχή του και κοιμήθηκε. Τον συντρίφθηκε από ένα τραχτέρ. Λοιπόν, ο κύριος Χατζηγάκης όταν ψήφιζε τον νόμο λοιπόν για τα ετερόφυλα, είχε πάρει ένα μάθημα, άμεσο μάθημα, πνευματικό μάθημα. Βέβαια από εκεί και μετά, μετά από αυτή την κατάσταση, ούτε δεν ξαναβγήκε βουλευτής, ούτε πρόκειται να ξαναβγεί. Εγώ κόβω το κεφάλι μου να όλοι να πέσουν πάνω του, δεν πρόκειται να ξαναβγεί βουλευτής. Μακρύ, γιατί είμαστε... έκανε πολύ μεγάλη ζημιά στο έθνος μας. Αυτός προετοίμασε και η κυβέρνηση Καραμαλή τότε, για να λέμε την αλήθεια, να μην τα φορτώνουμε όλα στην άθεη κυβέρνηση του Τσίπρα, αυτός προετοίμασε το έδαφος μέσα από την καθιέρωση του Συμφώνου Συμβίωσης για τα ετερόφυλα ζευγάρια, για να το επεκτείνουν σήμερα. Για να το σπείρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, για να το σπείρουν σήμερα, προετοίμασε το έδαφος και έβαλε και τη σπορά και σήμερα τους καρπούς αυτούς τώρα τους παίρνει ο ΣΥΡΙΖΑ και τους μεταφέρει στην κοινωνία. Λοιπόν, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και για να μπούμε στα πρωτόκολλα... Και κάτι άλλο, κύριε Μαρτίνε. Ναι. Στα πλαίσια των μέτρων που είπατε ότι πρέπει να ληφθούν από το λαό και την Εκκλησία, θα ήθελα να προσθέσω και το εξής. Επειδή η ψηφοφορία η οποία θα διεξαχθεί στη Βουλή είναι βέβαια θα διεξαχθεί ονομαστικά, θα πρέπει τα ονόματα των βουλευτών οι οποίοι θα ψηφίσουν αυτόν τον νόμο για την ελεύθερη συμβίωση των ομόφυλων ζευγαριών, θα πρέπει ο ελληνικός λαός να τα πληροφορηθεί και η εφημερίδα σας πιστεύω ότι θα τα δημοσιεύσει όλα ώστε να τεθούν υπόψη του ελληνικού λαού και στις επόμενες εθνικές εκλογές αυτοί οι βουλευτές που θα ψηφίσουν να τύχουν της αναλόγου μεταχειρίσεως του ελληνικού λαού. Όχι μόνο, θα έλεγα να αναρτηθούν σε όλες τις ενορίες της χώρας, βεβαίως, για να ξέρουν όλοι και να ποιοι ψήφισαν και στις ενορίες της χώρας τα ονόματά τους όλοι. Με τα ονόματά τους, έτσι. Λοιπόν, τώρα. Και για να μπούμε στα πρωτόκολλα, είχαμε μείνει στο 11ο και λέει «Οι χριστιανοί είναι πίμνιον προβάτων». Ναι, πίμνιον προβάτων. Και εμείς, λένε αυτοί οι σιωνιστές, είμαστε οι λύκοι. Είμαστε για αυτούς οι λύκοι. Και ξέρετε καλά τι συμβαίνει στα πρόβατα όταν οι λύκοι μπουν μέσα στη μάντρα τους. Το ξέρετε, καλοί μου χριστιανοί. Το ξέρετε εσείς που μας ακούτε. Τι συμβαίνει. Τους τρώνε τα πρόβατα οι λύκοι. Αυτό κάνουν τώρα. Πρώτα, για να φτάσουν στο πρόβατο, τρώνε όλο αυτό το περιβάλλον που είναι γύρω από το πρόβατο. Την οικογένεια, την πατρίδα, όλες αυτές τις έννοιες που στηρίζουν. Του κόβουν δηλαδή τα πόδια. Άμα αρχίζουν και φάνε τα πόδια τους, φυσικό είναι να φάνε και το υπόλοιπο σώμα μετά οι λύκοι. Λοιπόν, αυτή η διαδικασία γίνεται. Μάλιστα, φτάνουν σε αυτό το πρωτόκολλο, στο 11ο, να ισχυρίζονται αυτοί οι σιωνιστές ότι και ο Χριστός και ο Μεσσίας που ήρθε στον κόσμο διευκόλυνε τα σχέδιά τους ώστε να επιβληθούν και να γίνουν παγκόσμιοι κυρίαρχοι. Γιατί λόγω της διδασκαλίας της χριστιανικής κατάφεραν αυτοί και εισήλθαν σε όλα πλέον τα έθνη. Αυτό ισχυρίζονται. Να φανταστείτε πού έχουν φτάσει. Η βλακεία δηλαδή δεν έχει όρια. Έχει ξεπεράσει τα όρια τους. Και δεν είναι βλακεία, είναι εξυπνάδα, γιατί προσπαθούν να επιβάλλουν το δικό τους λόγο μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Και αυτό, για το λόγο αυτό, τελειώνει το 11ο πρωτόκολλο με την διαπίστωση που λέει εδώ ότι γι' αυτό τους οδηγούμε, λέει, αγελιδών τους χριστιανούς στις τεκτονικές στοές για να παραπλανούν τα μάτια και να κατευνάζουν τις ανησυχίες των ομοφύλων και αδερφών τους. Λοιπόν, μέσα στις στοές υπάρχει η προπαίδευση για όλα αυτά τα οποία γίνονται, γιατί μαζί με τη μετενσάρκωση και όλες τις άλλες ηλιθιότητες οι οποίες διδάσκουν μέσα στις στοές και μαθαίνουν οι μασόνοι να παπαγαλίζουν και να μυρικάζουν, είναι και αυτές όλες οι διδασκαλίες περί του ότι η ομοφιλοφιλία είναι μια φυσιολογική κατάσταση ή ερωτική επιλογή και όχι ένα πάθος και μια διαστροφή όπως διδάσκει ο χριστιανισμός. Πάμε λοιπόν τώρα στο 12ο. Στο 12ο. Προσέξτε τώρα, αγαπητοί φίλοι, από το 12ο μέχρι το 15ο πρωτόκολλο, γιατί όλα και όλα είναι 22 πόσα είναι, είναι τα πιο σημαντικά πρωτόκολλα, τα πιο σημαντικά κείμενα, γιατί είναι σημαντικά διότι κάνουν φοβερές αποκαλύψεις. Και οι φοβερές αποκαλύψεις συνίσταται στα εξής.
Στο 12ο πρωτόκολλο μαθαίνουμε με ποιο τρόπο θα δράσει ο σιωνισμός και πού θα οδηγήσει τις κοινωνίες. Μαθαίνουμε ότι οι δύο πυλώνες πάνω στους οποίους θα στηριχθεί ο σιωνισμός για να μπορέσει να επιβάλλει τις ρυθμίσεις που θέλει και να οδηγήσει εκεί που θέλει τον κόσμο. Θα έλεγα είναι, ότι στηρίζει, να πούμε, οι πυλώνες που στηρίζεται, γιατί που είναι στηρίζεται, αυτά τα βλέπουμε. Που στηρίζεται. Και θα δείτε σήμερα τι συμβαίνει. Είναι ο τύπος που εκείνη την εποχή που εγγράφονται τα πρωτόκολλα, επειδή δεν υπήρχε η τηλεόραση, αναφέρεται στον τύπο. Δηλαδή εδώ μπορούμε να εννοήσουμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επικοινωνίας. Επομένως, όταν λέμε εδώ τύπο, εσείς θα πρέπει να καταλαβαίνετε ότι μαζί με τον τύπο είναι και η τηλεόραση. Και το ραδιόφωνο και το ίντερνετ και όλα αυτά τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Και λέει λοιπόν ότι θα περάσουμε στον τύπο δυνατά χαλινάρια. Θα επιβάλλουμε ειδική φορολογία, ειδικά χωρίς ίκτο και δυσβάσταχτα πρόστιμα. Ο κύριος Μακρύς είναι εκδότης και δημοσιογράφος, μπορεί να σας πει ποια είναι ήδη αυτά τα βαρέα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί και έχουν δυσχεράνει τον τύπο και γενικά, τον και γενικά την έκφραση της ελεύθερης γνώμης, και βεβαίως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που είναι τα κανάλια στη σημερινή εποχή, η τηλεόραση, έχουν, όπως μας λένε τα πρωτόκολλα, το 12ο πρωτόκολλο μας λέει ότι θα θωρακίσουμε τους δημοσιογράφους τους δικούς μας με την λεγόμενη με το απόρριτο, το λεγόμενο απόρριτο, ότι δεν θα είναι υποχρεωμένοι να αποκαλύπτουν τις πηγές, και γι' αυτό λέει το πράγμα θα αισθανθούν και υπερήφανοι οι δημοσιογράφοι. Το βλέπουμε λοιπόν σε όλη τους την έκφανση και την εκδήλωση, ότι οι δημοσιογράφοι δεν, και ακόμα και χθες αν είδα το δημοσιογράφο που ερωτάται στην τηλεόραση για τον Γερμανό, για το, δεν θυμάμαι το θέμα αυτή τη στιγμή, και τον ρωτήσανε και είπε από πού είναι οι πληροφορίες, από πού είναι οι πληροφορίες, και λέει δεν μπορώ, λέει, να σας πω και τα λοιπά. Αυτό το ξέρουν όλοι, βέβαια. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο, μια και με προκαλέσατε για τα μέτρα, ότι στο πρώτο μνημόνιο που υπεγράφτηκε από την κυβέρνηση Παπανδρέου τότε, περιλήφθηκε και μια διάταξη από τους δανειστές που αφορούσε τον τύπο. Η διάταξη η οποία έκοβε τη δυνατότητα, επιδοτείται τότε ο τύπος και ειδικά τα έντυπα τα περιφερειακά, δηλαδή οι εφημερίδες συλλόγων, οι εφημερίδες κοινωνιών, διάφορων εκκλησιαστικών οργανώσεων. Υπήρχε μια επιδότηση που σκόπευε έτσι ώστε να υπάρχει μια σωστή ενημέρωση και πολύπλευρη ενημέρωση σε όλη την ελληνική κοινωνία. Οι δανειστές λοιπόν την έκοψαν αυτή την ενημέρωση, έκοψαν την επιδότηση, τη μείωσαν στο ελάχιστο, την εξαφάνισαν, και προσφάτως ο Τσίπρας το καλοκαίρι επέβαλε, βέβαια το διόρθωσε εκ των υστέρων γιατί εθίγονται και δικά του συμφέροντα, επέβαλε από το 6% που ήταν, 6,5% που ήταν οι εκτυπώσεις, το πήγε στο 23%, οδηγώντας πάρα πολλές εκτυπωτικές εταιρείες στην Ελλάδα, ελληνικές εταιρείες, στη Βουλγαρία. Οδήγησε στην έξοδο δηλαδή από τη χώρα, και μειώνοντας τη δυνατότητα του αναγνωστικού κοινού, γιατί πλέον τα έξοδα ήταν επιβαρημένα, οι εφημερίδες όλες είναι καταχρεωμένες, ο κόσμος πλέον κατευθύνεται σε αυτό που λέμε τηλεόραση, και εκεί είναι ελεγχόμενη η τηλεόραση, και κατευθύνεται και στα ραδιόφωνα, εκεί είναι λίγο ανεξέλεγκτη. Θα δούμε όμως ότι υπήρχε ολόκληρο σκηνικό, όπως έχουμε αποκαλύψει από αυτή εδώ την εκπομπή, υπήρχε ολόκληρη θεματογραφία στην πρόσφατη συνεδρίαση της Bilderberg στα Αυστριακά βουνά, στις Αυστριακές Άλπεις, όπου αποφασίστηκε να ελεγχθεί κατά κάποια δυνατότητα όλο το ραδιοφωνικό στερέωμα στην Ελλάδα. Με ποια? Λοιπόν, θα σας αποκαλύψουμε και κάποια στοιχεία. Να κλείσει η Πειραϊκή Εκκλησία. Ναι. Ελέγχθη αυτό στη Λέσχη Bilderberg και ήδη προσπαθούν να το υλοποιήσουν εδώ κάποιοι κύριοι. Να κλείσει η Πειραϊκή Εκκλησία και άλλη περιφερειακή σταθμή της χώρας, εκκλησιαστική σταθμή, και για να μην αντιδράσει ο πιστός λαός, να ενισχύσουν το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, ο οποίος πλέον ρέπει προς αυτά που εκείνοι θέλουν και επιδιώκουν. Ελέγχεται. Και ελέγχεται. Ναι. Ένα αυτό. Δεύτερον,
Θα μπουν 5 επιχειρηματίες, το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας. Ήδη ο ένας εμφανίστηκε. Θα δημιουργηθούν νέα τηλεοπτικά κανάλια. Ήδη ένα εμφανίστηκε. Για να προσπαθήσουν να δημιουργήσουν αντίβαρο στα συστημικά, στα φθαρμένα, θα έλεγα, τηλεοπτικά κανάλια της χώρας. Και είναι φθαρμένα λόγω της τάσης που κράτησαν στα κέρια ζητήματα του ελληνικού λαού απέναντι στα μνημόνια, απέναντι σε όλες τις αποφάσεις που ουσιαστικά οι δανειστές επέβαλαν για να πίνουν το αίμα του μεροκαματιάρη, του συνταξιούχου, χαμηλοσυνταξιούχου, του χαμηλομισθωτού. Και δεν φτάνουμε εκεί, ο τύπος ελέγχεται και διεθνώς. Για παράδειγμα, μια έρευνα που έγινε στην Αμερική πριν από ένα χρόνο διαπίστωσε ότι ενώ ήταν το 60% από 3-4 κέντρα ελεγχόμενα, το 60% του παγκοσμίου τύπου, των παγκοσμίων μέσων μαζικής ενημέρωσης μέχρι το 2005 ήταν το 60%. Έλεγχαν όλοι αυτοί οι μεγιστάνες του πλούτου, Ροκφέλλερ, ο Ρότσιλντ, ο Σόρος και οι λοιποί. Σήμερα έχουν φτάσει στον έλεγχο το 95% των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Κιτρανό παράδειγμα αποτελεί και η χώρα μας, όπου δραστηριοποιείται πάρα πολύ ο Τζορτζ Σόρος. Ο Σόρος αυτός, ο μεγιστάνας του πλούτου, έχει φτιάξει δύο ιδρύματα υποδοχής των λαθρομεταναστών, ένα μέτρα στην Αθήνα και ένα μέτρα στη Θεσσαλονίκη, όπως έχουμε αποκαλύψει. Σκοπεύει να φτιάξει, να επεκτείνει τη δράση του στα Γιάννα και στην Πάτρα. Αυτός λοιπόν ο Σόρος, ως λέγεται διακαώς και μάλιστα με πληροφορίες, χρηματοδοτεί και εφημερίδες και περιοδικά για να τους πάρει, να τα πάρει πάνω του. Δηλαδή χρηματοδοτεί ακόμη και εκκλησιαστικά έντυπα. Να μην πω παραπάνω, γιατί έχουμε τις πληροφορίες αυτές, τις αντλούμε από κάποιες συσκέψεις ειδικών ανθρώπων, γιατί όπως είπαμε, κάποιο πουλάκι, ένα παλιό μέλος της Bilderberg, το οποίο άρχισε και λαϊδάει, μπορεί να μην είναι και στην Ελλάδα, άρχισε όμως να ελέγχεται συνειδητά, να ελέγχεται η συνείδησή του και να κελαϊδάει. Και μας δίνει τέτοιες πληροφορίες, οι οποίες όπως και τα πρωτόκολλα επιβεβαιώνονται στο σήμερα, επιβεβαιώνονται από όλους μας. Αυτό λοιπόν, ο έλεγχος του τύπου, ο έλεγχος των μαζικών μέσων ενημέρωσης είναι βασικό συστατικό στην επιβολή της παγκόσμιας κυριαρχίας. Και θα σας πω και κάτι άλλο, σημειώστε το. Υπάρχουν μέθοδοι όπως το ίντερνετ για παράδειγμα. Προωθούν όλο τον κόσμο, όλο το λαό, μέσα από το Facebook, από το Twitter, από τις ιστοσελίδες, να μπουν στο ίντερνετ. Και εμείς είμαστε στο ίντερνετ. Θα το εκμεταλλευτούμε όμως από άλλη πλευρά. Γιατί δίνουν μια ελευθερία τώρα στο ίντερνετ και να μπορεί ο καθένας να εκφράσει τη γνώμη του ελεύθερα, χωρίς να έχει κάποιο πρόβλημα, και σιγά σιγά, όπως βλέπουμε ήδη, τα βλέπουμε στην Αμερική, λαμβάνονται προστατευτικά μέτρα, έτσι τα λένε, προστατευτικά μέτρα για να μπορέσουν να ελέγχουν πλέον και το ίντερνετ και αυτούς που το ακολουθούν. Για παράδειγμα, εάν ο κύριος Παλετσάκης θέλει να μπει σε μια σελίδα που γράφει για το σιωνισμό, δεν θα έχει τη δυνατότητα, γιατί θα έχουν βρει το όνομά του, θα έχουν βρει μέσα της κάρτας, μέσω ποιος είναι, θα μπορούν να καταλάβουν από τα πλήκτρα ποιος χτυπάει πλέον τα πλήκτρα στο ίντερνετ και να τον αποκόβουν. Έχουν κάτι ID, όπως τα λένε, και ξέρουν ποιο κομπιούτερ ανήκει σε ποιον. Λοιπόν, αυτά διεξάγονται τώρα, στις μέρες μας. Έλεγχος του ίντερνετ, έλεγχος της τηλεόρασης, έλεγχος των εφημερίδων. Λοιπόν, σε αυτά πώς θα μου πείτε πώς θα αντιδράσουμε εμείς? Υπάρχει τρόπος αντίδρασης, κύριε Παλετσάκη. Ναι, πάντα υπάρχει. Υπάρχει τρόπος αντίδρασης αν εμείς κάνουμε το πρώτο και βασικό βήμα. Ποιο είναι αυτό? Η επιστροφή μας στον Ευαγγελικό Λόγο. Να αφήσουμε ο Χριστός τι περιμένει από εμάς. Να το ανοίξουμε μια χαραμάδα. Από τη στιγμή λοιπόν που το ανοίξουμε μια χαραμάδα και καταφέρει και εισέλθει μέσα και εισχωρείς γεννηθεί, από τη στιγμή που θα έλεγα μια και κοντεύουμε, πλησιάζουμε Χριστούγεννα, από τη στιγμή που θα έλεγα που θα μετατρέψουμε ένα μικρό μέρος της καρδιάς μας σε μια φτωχική φάτνη και θα ζητήσουμε να γεννηθεί σε αυτή τη φάτνη που θα κάνουμε εμείς μέσα από την ταπείνωσή μας, από την εξομολόγησή μας, από τη μετάνοιά μας, θα φτιάξουμε το χώρο να γεννηθεί Χριστός, τότε όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει εκείνος. Γιατί έχει αποδείξει ο Κύριος πολλές φορές ότι τις επιχειρούμενες παγκοσμιοποιήσεις, είχε επιχειρηθεί κάποτε παγκοσμιοποίηση
και στα χρόνια του Αποστόλου Παύλου, όπου ο Ιουδαϊσμός έχει εισχωρήσει και ο Σιωνισμός έχει εισχωρήσει κατά τέτοιο τρόπο ακόμη και σε χωριά και σε πόλεις. Αλλά ο Κύριος έβγαλε έναν Απόστολο Παύλο που εκμεταλλεύτηκε τις συναγωγές και μετέτρεψε το Σιωνισμό, τον γύρισε μπούμερα. Γι' αυτό τότε έχουμε τη χριστιανική πίστη που διαδόθηκε. Τι είχαμε όμως? Ήταν στα πρόθυρα, ακόμη και ο Αυτοκράτορας είχε σύμβουλους σιωνιστές, όπως ήταν ο Ιώσυφος. Ο ιστορικός Ιώσυφος και άλλοι, αρκετοί, τους είχε ως συμβούλους. Και μάλιστα λένε ότι τον Έρωνα και τον πρώτο διωγμό των χριστιανών τον επέβαλαν οι σιωνιστές. Όταν βλέποντας τη φωτιά του ο ψυχασθενής, ο ψυχοπαθής ο Έρωνας στην πόλη, φοβήθηκε ότι θα τον κυνηγήσει ο λαός, πλέον ότι θα χάσει την αυτοκρατορία. Και τότε κάποιοι σύμβουλοι σιωνιστές του είπαν και του είπαν να το αποδώσει ότι τη φωτιά την έβαλαν οι χριστιανοί. Και έτσι άρχισε ο πρώτος διωγμός. Και σήμερα είμαστε σε διωγμό από τους σιωνιστές. Έναν διωγμό όμως που δεν τον καταλαβαίνουμε. Γιατί διωγμός είναι να περνάει στην ελληνική βουλή, να περνάει στο ελληνικό έθνος, στην χριστιανική μας ορθόδοξη κοινωνία, ο νόμος περί της ανομαλίας. Να μας επιβάλλεται η ψυχασθένεια σήμερα με νόμο του κράτους. Αυτή έχει καταλήξει. Να παρεύω και να πω. Αυτός ο νόμος είναι απότοκον του γεγονότος ότι ο Έλληνας θέλει πάση θυσία, μην ξεχνάτε τη λέξη, πάση θυσία να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Το πάση θυσία είναι αυτό το οποίο οδηγεί στο να περνάνε αυτοί οι νόμοι και να μην μπορεί και να μην θέλει και να μην εκδηλώνει καν την επιθυμία ο ελληνικός λαός να αντιδράσει καθιονδήποτε τρόπο. Έχουν καταλάβει αυτοί ότι εκείνος που κυβερνά την Ελλάδα δεν είναι ο Χριστός, είναι ο Μαμονάς. Ο Έλληνας δεν θέλει να χάσει το ευρώ, δεν θέλει να χάσει την καλοπέραση και το βόλεμα που έχει μες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προτιμάει να υφίσταται όλα αυτά τα πάνδυνα, να του αλλάζουν τον πολιτισμό, την παιδεία του, τη σύνθεση του πληθυσμού του, την ιστορία του, τα πάντα, προκειμένου να μην χάσει το ευρώ. Ο Μαμονάς τριαμβεύει και προχωρώ εδώ. Μισό λεπτό μόνο να πούμε, μια και αναφερθήκαμε στην Ευρώπη, να αναφερθούμε να πούμε και ότι υπάρχει μια προφητεία του Αγίου Παϊσίου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΕΟΚ όπως ήταν τότε το 1979, θα διαλυθεί. Και υπάρχει μια άλλη προφητεία που μιλούσε για τα γεγονότα που είδαμε στη Γαλλία. Ξέρετε, κύριε Παλετσάκη, διάβαζα χθες στον τύπο, η γαλλική κυβέρνηση, η προοδευτική κυβέρνηση, η σοσιαλιστική μέσα σε εισαγωγικά κυβέρνηση του Φρανσουά Ολάντ, αποφάσισε μετά από τις επιθέσεις των Ισλαμιστών να κλείσει 160 τζαμιά σε όλη τη χώρα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Επιβεβαίωσε τις προφητείες του Αγίου Παϊσίου που λέει αυτοί θα είναι οι πρώτοι που θα πάρουν μέτρα. Λοιπόν, ας μην περιμένουν, γιατί το είπα αυτό, αυτή την παρένθεση, για να πω ότι και η Ευρωζώνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τα κόλληβα, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, ήδη στο ζωνάρι της και θα διαλυθεί πάρα πολύ σύντομα. Όσοι λοιπόν καταφέρουμε και φύγουμε πιο μπροστά από αυτή, θα ελευθερωθούμε πιο μπροστά. Αλλιώς όταν πέσουν όλοι μαζί, τότε θα είμαστε κι εμείς ένα πλακώσει και εμάς. Απλό στήμα που θα πλακωθούμε από όλους τους άλλους τους μεγιστάνους. Να πω, κύριε Μακρύ, το εξής, ότι αυτό που αναφέρατε ως προφητεία του Παϊσίου είναι μία προφητεία η οποία εντάσσεται σε μία προαναγγελία του Κυρίου Ιησού Χριστού και ο καθένας μπορεί να καταλάβει τι εννοούσε. Ο Χριστός λέει ότι το οικοδόμημα το οποίο φτιάξανε οι αρχιτέκτονες και οι εργάτες αφαιρέσανε τον ακρογωνιαίο λίθο από μέσα, που είναι ο Χριστός μας και ο Λόγος του Θεού, και θελήσανε να χτίσουν ένα οικοδόμημα χωρίς αυτόν τον λίθο. Αλλά τελικά βρέθηκε ο λίθος να είναι τοποθετημένος και λέει ο Χριστός ότι όποιος θελήσει να αποβάλει αυτόν τον λίθο, στο τέλος θα συντριβεί. Αυτό είναι ακριβώς εκείνο το οποίο οδηγεί και τον Παΐσιο και τον κάθε ένα από εμάς να καταλάβουμε ότι το οικοδόμημα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση και χτίστηκε και συνεχίζεται να χτίζεται χωρίς Χριστό, χωρίς τον Ευαγγελικό Λόγο και με τέτοιους νόμους περνάει, θα συντριβεί. Και όποιος βρίσκεται μέσα, και αυτός ο λαός θα έχει την τύχη του οικοδομήματος αυτού. Να προχωρήσω και εδώ. Να πούμε και κάτι άλλο. Πριν προχωρήσουμε, να δείτε πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λειτουργούν οι θεσμοί και πώς λειτουργεί ο τύπος και πώς λειτουργούν οι κυβερνήσεις. Οι αντίχριστοι. Και οι αντίχριστοι.
Θα σας πω λοιπόν ότι στην πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όπως μου το αποκάλυψε ο ίδιος ο βουλευτής, ο κύριος Νικολόπουλος, στις προτάσεις που έκανε ο κύριος Καμένος προς τον Τσίπρα για υπουργούς, ήταν πρώτα ο Καμένος, δεύτερος ήταν ο Νικολόπουλος, ο Νίκος. Ξέρετε, ο Τσίπρας τότε πήρε ένα τηλέφωνο από τον Πρωθυπουργό, από τον ανώμαλο Πρωθυπουργό του Λουξεμβούργου. Ναι. Και έχει παντρευτεί κάποιον υπουργό του, δεν ξέρω, τον έχει κάνει και υπουργό των ερωμένων του εκεί. Δύο ανώμαλοι δηλαδή κυβερνούν τον Λουξεμβούργο. Δέχτηκε λοιπόν ένα τηλεφώνημα ως Πρωθυπουργός. Μαζί με τα συγχαρητήρια του είπε να μην τολμήσει ως Έλληνας Πρωθυπουργός να δώσει υπουργική θέση στον Νικολόπουλο. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο Νικολόπουλος είχε στείλει μια επιστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εναντίον του Πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου και κατήγγειλε την ανομαλία του και αυτά που προωθούσε. Λοιπόν, η αντίδραση αυτού λοιπόν ήταν να μην προωθηθεί ποτέ ως υπουργός και δεν θα προωθηθεί ο κύριος Νικολόπουλος ως πρωθυπουργός, γιατί ηγείται υφυπουργός, γιατί ηγείται αυτή τη στιγμή μέσα από την παράταξη που το Χριστιανο-Δημοκρατικό Κόμμα ηγείται τις προσπάθειες αντιμετώπισης όλων αυτών των νομοσχεδίων που αντίκειται στη χριστιανική μας διδασκαλία. Και είναι πρωτοπόρος, και μάλιστα να του πούμε και συγχαρητήρια από την τηλεόραση, είναι πρωτοπόρος στην καταψήφιση αυτού του νομοσχεδίου. Και θα φτάσουμε ή πρέπει να φτάσουμε, κύριε Μακρύ, σε μια κυβέρνηση μελλοντική η οποία θα υποσχεθεί στον ελληνικό λαό ότι πρώτο μέλημά της είναι να καταργήσει όλους αυτούς τους αντιχριστιανικούς νόμους τους οποίους έχουμε περάσει. Θα πρέπει και αυτό η Εκκλησία να το λάβει υπόψη της. Λοιπόν, προχωρώ στο 12ο πρωτόκολλο, το οποίο λέει το εξής, ότι ανάμεσα στα δημοσιογραφικά όργανα, διαβάζω επιλέξει τι λένε, έχουμε διαπεράσει την ελευθεροτεκτονική αλληλεγγύη. Έτσι όλα τα όργανα δένονται μεταξύ τους με το επαγγελματικό μυστικό. Όπως οι αρχαίοι μάντες, τα μέλη των δημοσιογραφικών οικογενειών δεν προδίδουν την πηγή των πληροφοριών τους όταν τους ζητηθεί κάτι τέτοιο ή όταν πάρουν τέτοια εντολή. Ο δημοσιογράφος που θα τολμήσει να προδώσει το μυστικό αυτό θα διαγραφεί αμέσως από το επαγγελματικό του συνδικάτο και θα στιγματιστεί ανεπανόρθωτα. Όλοι οι δημοσιογράφοι ξέρουν πως η έγκλη με την οποία περιβάλλονται από την κοινή γνώμη και η επαγγελματική τους ευδοκίμηση στηρίζεται σε αυτόν τον απαράβατο νόμο, τον νόμο της διαφύλαξης του επαγγελματικού απορρίτου. Αυτό λέει το 12ο πρωτόκολλο και προχωρούμε και σε ένα άλλο μέσο που έχουν για τους δημοσιογράφους και λέγεται λογοκρισία. Η λογοκρισία, όταν δεν αρέσει κάτι λέει σε εμάς, θα το αποσιωπούμε και θα το αποκρύπτουμε. Σήμερα είναι κατευθυνόμενη η δημοσιογραφία, γιατί ναι, δεν υπάρχει λογοκρισία. Σου λέει γράψε αυτό, ναι, σου φέρνει το κείμενο, σου φέρνουν το κείμενο έτοιμο, γραμμένο και σου λέει βάλ' το όνομά σου. Άλλο θέλω να πω. Η λογοκρισία λοιπόν, αλλά ποια λογοκρισία? Η λογοκρισία των απ' έξω, γιατί υποχρεώνει τους δημοσιογράφους, και εδώ έρχομαι σε εσάς τώρα, και τους καναλάρχες να αυτολογοκρίνονται. Δηλαδή ο καναλάρχης ή ο δημοσιογράφος ο οποίος θα γράψει ή θα αφήσει να μεταδοθεί κάτι από το κανάλι που δεν αρέσει στις ΤΟΕΣ και στους σιωνιστές, αυτός χάνεται από την αγορά. Επομένως αυτολογοκρίνονται στα συμβούλια που κάνουν πριν μπουν για τις ειδήσεις, όταν μαζεύονται όλοι οι διευθυντές, αρχισυντάκτες, ρεπόρτες, δημοσιογράφοι κλπ. Και επιλέγουν τις ειδήσεις και την ιεράρχηση, κάνουν την ιεράρχηση των ειδήσεων, μόνοι τους αυτολογοκρίνονται και λένε λίγο πριν αρχίσει το δελτίο ειδήσεων, αυτό μπαίνει η πρώτη είδηση, εκείνο δεν μπαίνει, εκείνο το βίντεο δεν δείχνεται, αυτό δεν σχολιάζεται, γιατί ξέρουν ότι αν σχολιαστεί ή αν καλέσουν τα κανάλια, κάνουν το λάθος να καλέσουν τα κανάλια βουλευτές της Χρυσής Αυγής, γνωρίζουν πολύ καλά οι δημοσιογράφοι και οι καναλάρχες ότι την επόμενη ημέρα ούτε διαφημίσεις θα έχουν, ούτε οι δημοσιογράφοι θα βρίσκονται στις θέσεις που βρίσκονται. Επομένως... Και να λέμε πώς ισχύει αυτό, θα σας πω εγώ ένα από την εμπειρία μου, την προσωπική εμπειρία, και θα τελειώσουμε αυτό, κύριε Παλετσάκη, ναι, να σας πω. Κάποτε παρουσίαζε νομίζω στον Α ήταν η Μπιζόγλη, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Και με είχε προσκαλέσει γιατί υπήρχε τότε το θέμα με τη Ρεπούση και το παρουσίαζε τη σφαγή της Μύρνης ως απλό συνωστισμό.
Μαζί μας ήταν και ένας καθηγητής από την Πάτιο, ήταν ο κύριος Ζουράλης από την άλλη πλευρά και ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ. Αφού τους άφησε λοιπόν ο καθηγητής της Παντίου, νομίζω Αλωνεύτης λεγόταν κάπως έτσι, αυτός εκφραζόταν εναντίον του κυρίου Ζουράρη για τις θέσεις και τον έβριζε φανερά. Αφού είπανε, εγώ δεν μιλούσα, τους άκουγα και όταν με ρώτησε η κυρία Πιζόβλη, μου λέει, κύριε Μακρύ, εσείς πέστε μας κάτι για το θέμα, πώς τοποθετήσετε. Λέω, πριν πω και σχολιάσω την λογική της κυρίας Ρεπούση, θα ήθελα να ρωτήσω, λέω, τον κύριο καθηγητή της Παντίου, ο οποίος διδάσκει και τα παιδιά μας. Και θα τον ρωτήσω, λέει, πολύ ευχαρίστως, αυτός δεν με γνώριζε, δεν ήξερε τι ακριβώς είμαι και νόμιζε, επειδή είμαστε από την ίδια πλευρά στα παράθυρα, νόμιζε ότι θα είμαι υποστηρικτής του. Το ρώτησα λοιπόν ευθέως, κύριε καθηγητά μου, λέω, θα μου απαντήσετε με ένα ναι ή με ένα όχι, είστε μασόνος? Με την ερώτηση αυτή που του έκανα, δεν απάντησε ούτε με ένα ναι ούτε με ένα όχι, γιατί δεν μπορούσε έτσι να απαντήσει. Αν έλεγε ναι, όλα αυτά που έλεγε έπεφταν στον ελληνικό νέο. Αν έλεγε όχι, θα είχε πρόβλημα με τη ΣΤΟΑ. Τι έκανε λοιπόν? Απευθύνθηκε στην κυρία Μπιζόγλη και λέει, σας παρακαλώ κυρία Μπιζόγλη, μην ρίχνε το επίπεδο, προστατεύστε με. Αυτός είναι αστείος, τι πράγματα λέει? Και λέω, δεν τα λέω έτσι, σας ρώτησα γιατί εσείς στη Μασονία, εγώ ήμουν βέβαιος πλέον ότι ήταν, εσείς λέω μέσα στη Μασονία έχετε τη φιλοσοφία της εξοικείωσης και αυτή η φιλοσοφία της εξοικείωσης σας επιβάλλει μερικά πράγματα στην κοινωνία. Άρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο άρχισα να το εξηγώ και να λέω ότι επιδίωκε η κυρία Ρεπούση με την αλλαγή στη διδαχταία ύλη στην περισφαγή, στην ιστορία μας. Και εκεί βέβαια διαλύθηκε όλο το πάνελ. Από τότε σταμάτησε αυτό. Από τότε λοιπόν κανένα από τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, ενώ μη είχαν στις λίστες και τακτικά με καλούσαν, ο Αντένα, το Μέγα, ο Αλφα, αφού λοιπόν κανένα από τα τηλεοπτικά δίκτυα με διέγραψαν από τις καταστάσεις, ούτε με προσκάλεσαν προς τη μήνυμα. Και αυτό είναι χαρά μου, δηλαδή το ότι δεν με προσκαλούν στις τηλεοράσεις. Αλλά δείτε πώς λειτουργεί. Αμέσως επιβεβαιώνεται αυτό που είπε ο κ. Παλετζάκης, ότι όποιος αντιδράσει σε αυτό το σύστημα, σε αυτό το νοσηρό σύστημα, κόβεται. Είτε είναι βουλευτής, είτε είναι δημοσιογράφος, είτε είναι δικηγόρος, είτε οτιδήποτε άλλο. Κόβεται. Όποιος αντιδράσει απέναντι σε αυτή τη λέλαπα που ελέγχεται και λέγεται σιωνιστικός έλεγχος του μαζικών μέσων ενημέρωσης. Ναι, στα πλαίσια πάλι του... Κύριε Παλετζάκη, μπορείτε να κλείσετε την εκπομπή, γιατί δεν φτάσαμε να... Αν και έχουμε πάρα πολλά να πούμε... Θα συνεχίσουμε στην επόμενη τηλεοπτική μας συνάντηση. Ναι, θέλω να πω το εξής, ότι στα πλαίσια της αυτολογοκρισίας, την οποία υποβάλλεται βασανιστικά ο τύπος, όλοι αυτοί οι βαρύβδουποι, μεγαλόσχημοι, ακριβοπληρωμένοι δημοσιογράφοι των καναλιών, να σκεφτείτε ότι στην περίοδο του 2007 έως του 2009, αυτολογοκρινόμενοι, τι είχαν κάνει, θα τα θυμίσουμε στον ελληνικό λαό. Είχαν επιβάλει τα λεγόμενα μονοθεματικά δελτία ειδήσεων. Δηλαδή, το δελτίο ειδήσεων δεν είχε καμία άλλη είδηση παρά μία, αυτή που έδινε εντολή οι ΣΤΟΕΣ και οι χρηματοδότες των καναλιών. Θα ενθυμίστε βέβαια ότι στην περίοδο 2007 έως 2009 και ο κύριος Χατζηνικολάου και ο κύριος Παυλόπουλος και η κυρία Στάη και η κυρία Τρέμη και όλοι αυτοί οι μεγάλοι δημοσιογράφοι ανοίγαν και κλείναν τα δελτία τους με ένα θέμα. Και τι ήταν τα θέματα που απασχολούσαν τον ελληνικό λαό? Δεν ήταν η οικονομία, όχι, ήτανε. Αν θυμόσαστε, ο Ζαχόπουλος και οι 35χρονοι, ολόκληρα δελτία ειδήσεων, ολόκληρα πάνελ, ολόκληρες αναλύσεις. Ήτανε ο κομιστής της βιντεοκασέτας Ζαχόπουλου και 35χρονης. Ήτανε ο Βαρθολομαίος και η ερωμένη του που τους έπιασε ο σύζυγος και πέθανε. Ήτανε η Ιερά Μονή Βατοπεδίου και ο Εφραίμ, μονοθεματικά, δελτία από την αρχή στο τέλος. Ήτανε ο Ειρηναίος και ο Βαβύλης. Ήτανε οι παρακολουθήσεις κυβέρνησης Καραμαλή, οι τηλεφωνικές. Ήτανε οι θέματα δηλαδή για τα οποία ο ελληνικός λαός έπρεπε να ακούσει επί μία ώρα δημοσιογράφους να μιλάνε, στρέφαν την προσοχή του εκεί και αφήναν την οικονομία να βαδίζει εκεί που βάδισε μέχρι το 2009 που μάθαμε ότι δεν πηγαίναμε καλά. Τον παραπλανούσαν. Λέτε. Τον παραπλανούσαν, ακριβώς. Τώρα, από το 2009-10 και μέχρι σήμερα, τα δελτία μπορεί να μην είναι μονοθεματικά,
αλλά και πάλι είναι δελτία τα οποία ομιλούν για ένα θέμα στην πραγματικότητα και το θέμα αυτό είναι η οικονομία. Θα μας μειώσουν τις συντάξεις, θα μας μειώσουν τα τέλη κυκλοφορίας. Δηλαδή ο ελληνικός λαός πρέπει από το πρωί ως το βράδυ να είναι προσκολλημένος σε θέματα οικονομικά. Μα αυτά και από την πίσω πόρτα να περνάνε άλλα θέματα, όπως ας πούμε ο νόμος περί ομοφιλόφιλων, συμβίωση ομοφιλόφιλων και άλλα τεινά θεματάκια τα οποία δεν σχολιάζονται. Θα πω ένα παράδειγμα, κύριε Μακρύ, και θα κλείσω με αυτό. Για να καταλάβετε το ρόλο του τύπου. Προσέξτε τώρα τι θα πω. Πριν από 5 μέρες σκάει μία είδηση, πρωτοσέλιδο σε μία εφημερίδα και το δημοσιεύει και δεύτερη εφημερίδα, η οποία είδηση λέει το εξής εκπληκτικό και θα το δείτε στην κάμερα. Δείξτε παρακαλώ αν μπορούμε να δείξουμε την είδηση. Η είδηση είναι ότι το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο εξέδωσε μία ανακοίνωση, λέει, προς τους Έλληνες Ισραηλίτες, τους Εβραίους, και λέει απομακρυνθείτε από την Αθήνα μετά την 15η Δεκεμβρίου. Προσέξτε, αν αυτό δεν αποτελεί βόμβα που θα έπρεπε να παρουσιαστεί στα κανάλια και να σχολιαστεί και να κληθεί και ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου και άλλοι τεινές και να ερωτηθούν αν καταρχήν είναι αλήθεια ή ψέματα, αν είναι αρβίλα ή αν είναι πραγματικότητα. Κανένα κανάλι δεν προέβαλε το θέμα, όταν λέμε κανένα. Διότι ένα εκ των δύο συμβαίνει. Ή αυτό είναι αληθές ή είναι ψευδές. Τρίτη εκδοχή δεν υπάρχει. Και αν μένει είναι αληθές, γιατί καλούνται ειδικά οι Εβραίοι της Ελλάδος να απομακρυνθούν από την Αθήνα? Τι πρόκειται να συμβεί στην Αθήνα μετά τις 15 Δεκεμβρίου και δεν μας το λένε? Και γιατί τα κανάλια δεν ένιωσαν κανένα ενδιαφέρον να καλέσουν τους ανθρώπους αυτούς να μάθουν αν είναι αλήθεια και τι σημαίνει αυτή η ανακοίνωση του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου? Δηλαδή μας ενδιαφέρει τι λέει ο τελευταίος κλητήρας Ευρωπαϊκής Ένωσης, τι γράφει η Die Welt ή άλλη οποιαδήποτε εφημερίδα στη Γερμανία, και δεν μας ενδιαφέρει αυτό που γράφει μια δικιά μας εφημερίδα? Τα κανάλια λοιπόν αποσιωπούν τις ειδήσεις πραγματικές, τις οποίες οι χριστιανοί μπορούν να τις πληροφορούνται από μονοστιλάκια μικρά, γιατί εκεί μέσα είναι το ζουμί, γιατί αυτά μπορεί να ξεφεύγουν από τα πρακτορία που ελέγχει ο σιωνισμός και να μην γίνονται πρωτοσέλιδα. Αλλά και όταν ακόμα μια ελεύθερη εφημερίδα, όπως είναι η Ελεύθερη Ώρα η οποία το γράφει και το ανέδειξε και το Μακελιό, αν δεν κάνω λάθος, το έγραψε, που δεν φαίνεται να ελέγχονται, όταν γράφουν αυτά τα οποία γράφουν, δεν ασχολείται καμία εφημερίδα, μα κανένας δημοσιογράφος, κανένας σχολιαστής με τα θέματα γιατί αυτά. Γιατί προσπαθούν τα κανάλια να δώσουν σε τέτοιες ειδήσεις την έννοια της γραφικότητας, ότι αυτοί που τα ενισχύουν είναι γραφικοί. Όταν όμως επιβεβαιώνονται, τρέχουν στεναρός και το... Ας το μάθουν και οι τηλεθεατές δικής μας εκπομπής ότι υπάρχει αυτή η ανακοίνωση που καλεί τους Εβραίους της Αθήνας να απομακρυνθούν από την Αθήνα μετά τις 15 Δεκεμβρίου. Γιατί από αλλού δεν πρόκειται να το μάθουμε. Και με αυτό θα κλείσουμε και τη σημερινή μας τηλεοπτική εκπομπή, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Όπως είπαμε, οι εκπομπές μας μεταδίδονται Κυριακή 7 με 8 και επαναλαμβάνονται την Πέμπτη 8 με 9 το βράδυ. 9 με 10, συγγνώμη, το βράδυ. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ.